Κινήσεις από τον κύριο Φαφαντάμ, ο οποίος πράγματι πήρε τις μετρήσεις όταν έκανε την αίτησή του. Να πούμε το εξής, ότι καθαρισμός στις δεξαμενές έχει γίνει το 2016. Θεωρώ ότι το έχετε πάρει. Αν δεν το έχετε πάρει εκ παραδρομής, δεν θα το έβαλαν οι υπάλληλοι μέσα. Και να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Το παρατηρητήριο ποιότητας νερού ήδη από τις επόμενες ημέρες έχει έρθει εγκύκλιος και όλες οι ΔΕΙΑ της Ελλάδας οφείλουν να στέλνουν στοιχεία. Αυτό ακολουθεί και η ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Ήδη έχουμε προετοιμάσει... Είχαμε προετοιμάσει τις τριμηνιαίες μετρήσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, το είχαμε βάλει στο σχεδιασμό μας, και τον καθαρισμό όλων των δεξαμενών ξανά για το 2018, αλλά η εγκύκλιος νομίζω ότι σας καλύπτει πλήρως σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Δεύτερον, για τον κύριο Αντωνόπουλο, το κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο εφαρμόζει η ΔΕΙΑΚ αγγίζει όλες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, αμαία, ειδικές κατηγορίες, επιχειρήσεις, θέματα που αγγίζουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Επιπλέον να πούμε ότι η ΔΕΙΑΚ δεν επιβάλλει προσαυξήσεις όπως επιβάλλονται σε άλλους δήμους και ΔΕΙΑ, αντίστοιχα για τις καθυστερήσεις. Επιπλέον έχει ειδική ρύθμιση στην οποία μπορούν να ενταχθούν όλοι οι πολίτες που έχουν κάποιες οφειλές, και ακόμα, ειδικά για τις περιπτώσεις που είναι πολύ χαμηλού εισοδήματος, υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή εφαρμόζουμε την ίδια τακτική προς όλους και για τις οφειλές του δημοσίου αλλά και για τις οφειλές των πολιτών, προσπαθούμε κάθε μία περίπτωση να την δούμε ξεχωριστά, να διευκολύνουμε όπου υπάρχει δυνατότητα εξαντλώντας όλα τα νόμιμα όρια, και θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες, είτε με τα επιδόματα που παίρνουν από το κράτος, είτε με την βοήθεια αυτή που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν από τη ΔΕΙΑΚ, είναι σε επίπεδο ικανό, βέβαια με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, να βρουν τη λύση η οποία τους εξυπηρετεί. Τέλος, όσον αφορά το πρόσημο το οποίο ανέφερε ο κύριος Μάκαρης από την περιφέρεια για τη λιματολάσπη της ΔΕΙΑΚ, ξέρουμε ότι η λιματολάσπη δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα γεγονός το οποίο ταλαιπωρεί επί πάρα πολλά έτη την περιοχή εκεί. Η ΔΕΙΑΚ έχει αναλάβει και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα να ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΟΛΑΚ, η οποία την χρονοτοποθετούμε περίπου σε 2 μήνες. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι είναι οξύμορο σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την τελευταία αναβάθμιση που έγινε στο βιολογικό, να εγκρίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου τους περιβαλλοντικούς όρους διαχείρισης της λιματολάσπης και ταυτόχρονα η ίδια να βάζει και πρόστιμο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.